Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Και ευλογία έτσι από το Θεό, τι θα πει καλή φώτιση όμως. Ξέρετε, διάβαζα αυτές τις μέρες από τον Ιερό Χρυσόστομο το κήρυγμα που έκανε για την εορτή των Θεοφανίων και πήρα μερικά στοιχεία τα οποία θα πω αύριο στο κήρυγμα, αν τελικά δεν υπάρξει κανένα εμπόδιο από τη Μητρόπολη να μιλήσω. Θα πω γιατί ο Χριστός είπε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος άνθρωπος άλλος που να γεννήθηκε από γυναίκα από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Τι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πώς ερμηνεύει αυτό το λόγο. Και επειδή εδώ έχουμε μερικούς θεολόγους και επειδή έχουμε και μερικούς οι οποίοι ενδιαφέρεστε για την πίστη μας, μερικούς είπα, έτσι όχι όλους, να μάθετε τα περί της πίστεως, να διαβάζετε πατέρες. Ακόμα και στο ίντερνετ υπάρχει πλούσια πηγή πατερικής διδασκαλίας. Μπορείτε να ψάχνετε πατερικούς λόγους, έτσι. Απλά στο Google να γκουγκλάρετε πατερικοί λόγοι, θα σας βγάλουν πόλικους πατερικούς λόγους για πολλά θέματα. Τι είπε για το θέμα αυτό ο τάδε πατήρ, τι είπε ο άλλος. Αντί να μπαίνετε και να διαβάζετε χαζαμάρες, να μπαίνετε και να διαβάζετε τις θέσεις των πατέρων. Ειδικά ψάχνετε τα μεταφρασμένα κείμενα που μπορείτε και εύκολα να τα κατανοήσετε. Τι θα πει λοιπόν φώτισης, είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Ο Άγιος Χρυσόστομος αφιερώνει πάρα πολλές σελίδες. Τι θα πει φώτισης του Αγίου Πνεύματος, φωτισμός, αγιοπνευματική κατάσταση καθαρά. Δεν μπορούμε να την πούμε με λόγια. Τι είναι ο φωτισμός. Μόνο με έργα. Να βιώσουμε το φωτισμό, τότε μπορούμε να πούμε τι είναι ο φωτισμός. Ο φωτεινός άνθρωπος, ο άνθρωπος της φωτίσεως, ο χαρισματικός δηλαδή, φαίνεται και από τα μάτια του ακόμα. Εκπέμπει το Άγιο Πνεύμα. Εκπέμπει. Τα αφήνει όλα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Προχωράει και μπροστά του βλέπει το φως του Αγίου Πνεύματος. Εκείνο το φως τον καθοδηγεί στην πορεία του. Είδατε πόσο θεωρητικά ακούγονται όλα αυτά. Όσο και όμορφο να τα περιγράψουμε, αν δεν το βιώσεις αυτό το πράγμα. Πάντως, να σας πω κάτι πρακτικό, για να καταλάβετε τι θα πει φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Ούτε μια φορά δεν μπορείς να πεις την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, αν δεν σε φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που δεν είχαμε τη διάθεση, την επιθυμία, είχαμε και νεύρα, ήμασταν και σε κακή κατάσταση, που δεν μπορούσαμε να πούμε ούτε ένα Κύριε ελεησόμε. Να καταλάβετε τι θα πει, ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι εκεί. Απέχει χάρις του Θεού. Έχει φύγει, κρύβεται. Αν κρυφτεί η χάρις του Θεού, δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε από μόνοι μας. Θέλει πολύ κόπο. Αν όμως το Άγιο Πνεύμα σε κατευθύνει, σε φωτίζει, είσαι δραστήριος, μέσα σου λειτουργείς διαφορετικά. Είναι το Άγιο Πνεύμα επίσης αυτό το οποίο σου δίνει τον ενδιάθετο λόγο. Όσο θεωρητικό και να σας ακούγεται, ο ενδιάθετος λόγος, αν τα παιδιά μας, αλλά και εμείς, ήξεραν τι θα πει ενδιάθετος λόγος, δεν θα τρέχανε ποτέ στα ναρκωτικά, δεν θα καπνίζανε. Τι είναι ο ενδιάθετος λόγος? Αλλά και γιατί η ενδιάθετος λόγος είναι μια κατάσταση, είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Αβά ο πατήρ». Είναι η κουβέντα που ακούει, οι λέξεις, η προσευχή που ακούς χωρίς να τη λες. Που είναι βίωμα, δεν... δηλαδή όπως το είπε το έχετε βιώσει, αυτό σημαίνει είναι που, βίωμα. Που δεν, τη, ακριβώς, που δεν τη λες με λόγια. Είναι εκεί που λες εσύ, εγώ δεν ήθελα, εγώ σταμάτησα την προσευχή, αλλά από μέσα μου λειτουργούσε. Συνεχίζει. Κοιμόμουν και ξύπνησα και ήξερα πολύ καλά ότι και στον ύπνο μου ακόμα προσευχόμουν, να μιλούσα με τον Θεό. Είναι ο ιδιάθετος λόγος που εκεί που οδηγάς, που σκάβεις, που σιδερώνεις, που πλένεις, που βιδώνεις, ξαφνικά από μέσα σου αρχίζει να λέει μόνη της ευχή, Κύριε Σου Χριστέ ελέησόμε, Κύριε Σου Χριστέ ελέησόμε. Ας πούμε ένα πρώτο δείγμα του ενδιάθετου λόγου, ότι μπορεί μέσα σου ο έσω άνθρωπος
να μιλάει με το Θεό και εσύ απ' έξω να κάνεις άλλα πράγματα. Ο έσω άνθρωπος είναι ο χαριτωμένος, ο αγιοπνευματικός. Αν τα παιδιά μας, αν εμείς οι ίδιοι είχαμε εντρυφήσει στο να ανακαλύψουμε τον ενδιάθετο λόγο, να τον ακούσουμε, να καλλιεργήσουν την ψυχή μας ώστε να μιλάει με το Θεό, ανεξαρτήτως το σώμα πώς εργάζεται, τότε δεν θα είχαμε ανάγκη από ναρκωτικά, από τσιγάρα, από εθισμούς, από έξι διαφορετικοί. Αυτό θα μας κάνει και θα μας γέμιζε. Αχ, αυτό το κενό που έχουμε μέσα μας, πόσο ωραίο γεμίζει με τον ενδιάθετο λόγο. Πολλές φορές, όταν είμαστε απελπισμένοι, πληγωμένοι, ακόμα και μια φυσική, να το πω έτσι, νοθρότητα να έχουμε, τεμπελιά, οκνηρία, αν έχουμε συνηθίσει το εσωτερικό εαυτό, ο οποίος δεν κοιμάται ποτέ, να μιλάει με το Θεό και βάλουμε τα αυτή μας να τον ακούσει, τι ωραία ομιλία που κάνει, τι ωραίες κουβέντες που λένε, εκεί αμέσως αλλάζει η διάθεσή σου. Γι' αυτό στο χριστιανισμό δεν υπάρχει απεσιοδοξία, δεν υπάρχει απελπισία, υπάρχει πάντα αισιοδοξία. Φωτισμός λοιπόν του ανθρώπου πρέπει να ξεκινήσει από μέσα μας. Η βασιλεία των ουρανών εντός ημών εστί. Μέσα εκεί θα βρεις το Θεό. Μέσα στην καρδιά σου, αν την έχεις συνηθίσει, να μιλάει με το Θεό. Είναι μια κατάσταση που δεν μπορώ να σας την περιγράψω και δεν μπορώ να σας την πω και πώς να την πάθετε. Εμείς λέμε τα πρακτικά, να λέτε συνεχόμενα την ευχή «Κύριε σου Χριστέ ελέησό με», σε στην πράξη σιδερώνεις, πλένεις, περπατάς στον δρόμο, οδηγάς. Τι ωραία να οδηγάς, να κάνεις μεγάλο ταξίδι και να λες μόνο την ευχή. Να αποφασίσεις να πεις να κλείσω την τηλεόραση τώρα και θα καθίσω 15 λεπτά στην καρέκλα μου, στον καναπέ μου, θα πάρω το κουμποσκήνι της Αναστασίας, ας πούμε, και θα αρχίσω κάθε ευχή. Δώσ' το λίγο ρε εσύ, θα είναι στο κουμποσκήνι, ναι. Να το δείξω λίγο, γιατί μερικοί είμαστε αδαείς και δεν γνωρίζουμε κιόλας. Αυτό το κουμποσκήνι που είναι παράξενο, αλλά είναι κουμποσκήνι. Και τι είναι, ένα εργαλείο. Το κομποσκήνι. Εγώ έχω ένα δώρο μικρότερο στο χέρι μου. Είναι ένα εργαλείο το κομποσκήνι. Δεν είναι τίποτε άλλο, ένα εργαλείο. Το οποίο όμως έχει μια δύναμη, αν εμείς το δώσουμε την άδεια να έχει τη δύναμη, τη θαυματουργική. Ξέρουμε πολλούς Αγίους που με το κομποσκήνι τους κάνουν θαύματα. Γίνονται θεραπείες ασθενειών με το κομποσκήνι του Αγίου, τάδε. Ακόμα και με το σκουφί που λέμε, το Αγίου Ιωάννη του Ρώσου και άλλων Αγίων, με τις παντόφλες του Αγίου Σπυρίδωνος, με τα παπούτσια του Αγίου Σπυρίδωνος, με ο τάφος του Αγίου Νεκταρίου. Το κομποσκήνι είναι μια χαριτωμένη συνήθεια των χριστιανών. Δεν χρειάζεται να το παίρνουμε στο ναό και να σκαδαρίζουμε τα αβαΐς και όσους δεν ξέρουν, και να έχουμε κομποσκηνάδες, έτσι να είμαστε με τα 300 στο ναό για επίδειξη. Δεν το έχουμε για μέσα μας τόσο πολύ, το κάνουμε μόνο επιδεκτικά. Με ένα μικρό κομποσκηνάκι, ακόμα και δαχτυλίδι κομποσκήνι, που δεν το βλέπει και κανείς, εμείς την ώρα της ακολουθίας μπορεί να λέμε την ευχή, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα η ευχή να λέγεται, ακόμα και να παρακολουθείς τις ευχές. Εγώ στην εκκλησία μέσα δεν λέω την ευχή. Εξωτερικά. Τη λέω εσωτερικά. Αλλά προσέχω αυτά που διαβάζω, αυτούς που μνημονεύω, αυτά που λένε οι ψάλτες. Και τον νέο χώρο. Ξέρετε ότι ο παπάς δεν έχει μονοδιάστατη σκέψη, έχει πολυδιάστατη σκέψη. Και την ώρα ξέρει πού βρίσκεται, τι θα πει, τι αίτηση έχει να κάνει, τι λάθος είπε ο ψάλτης, τι ο νέο χώρος πρέπει να κάνει, τι ο συνεφημέριος. Όλα τα σκέφτεται εκεί τη στιγμή. Είναι η ώρα της εργασίας. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να λειτουργεί μέσα σου πολύ ωραία η ευχή του Χριστού. Η οποία ευχή του Χριστού καλλιεργείται και με εργαλείο το κομποσκήνι. Εσείς όλοι να παίρνετε το κομποσκήνι σας και να αφιερώνετε λίγη ώρα σε αυτό. Παρακαλώ πολύ. Όλα μπορείτε να τα κάνετε. Κάντε και λίγο το κομποσκήνι. Καθίστε στο κρεβάτι σας εκεί. Όχι μόνο όταν πάτε να κοιμηθείτε, και αυτό καλό είναι. Αλλά καθίστε λίγο στο κρεβάτι σας ή καθίστε λίγο στο δωμάτιό σας, λίγο στην ησυχία. Και αρχίστε να μιλάτε με το Θεό, καταρχάς, να πείτε τι προβλήματα έχετε,
Πού θα τα πείτε αυτά, ρε παιδιά? Γιατί δεν ξέρουμε να μιλάμε με τον Θεό μας? Αυτός είναι εκεί, σταυρώθηκε για μας. Μας ακούει. Εγώ τουλάχιστον. Το κινητό με το Θεό είναι. Το κινητό με το Θεό. Εγώ πιο πολύ από το κινητό. Και από το tablet ακόμα περισσότερο. Και από το Skype ακόμα περισσότερο είναι. Γιατί είναι εκεί, είναι η παρουσία του, είναι ζωντανή μπροστά σου. Αυτό σε αποκαλύπτεται. Και θα δεις ότι μετά θα λες, μα ήταν, μιλούσα με τον Θεό, ενώ δεν τον έβλεπα. Πείτε τα προβλήματά σας, τις ανάγκες σας. Πώς δεν θέλετε να τις κουβεντιάσετε, πώς τις κουβεντιάζετε με κάποια γειτόνισσα, αν βρεθείτε. Με τα παιδιά σου, σε περίπτωση που το κάνεις. Πες, Κύριε μου, έχω αυτά τα προβλήματα. Έχω αυτές τις σκέψεις. Κάνε μια κουβέντα με τον Θεό. Δεν είναι κακό αυτό, είναι πολύ καλό. Εγώ προσωπικά κουβεντιάζω με τον Θεό σε ώρες που δεν τις περιμένει κανείς. Κάνω τις κουβέντες αυτές και αισθάνομαι έτσι τη χάρη Του. Αισθάνομαι τη χάρη Του. Είναι πολύ απλός ο Θεός. Κρίμα που δεν έχουμε αυτή την τη συνήθεια την ευλογημένη να συζητούμε με τον Κύριο. Μια ευλογημένη κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε. Χριστέ μου, Παναγία μου, Άγιοι του Θεού, όσοι και πατέρες της Εκκλησίας μας, Θεοφόροι Άγιοι, όσοι ομάρτυρες, όλοι οι Άγιοι, Άγιοι Άγγελέ μου, που κάθε ένας από εμάς έχει ένα φύλακα άγγελο. Εκεί κοντί αρίστη και δίπλα η ζωγραφία έχουν από έναν άγγελο 2 μέτρα ο καθένας. Ψηλό. Από πίσω τους και τους σκεπάζει με τις φτερούγες έτσι και σας προστατεύει από τα δαιμονικά βέλη. Αυτόν τον Άγιο Άγγελο, μίλα τον. Θα σου δώσει απάντηση με μια φωνή εσωτερική που θα σε βοηθήσει να διακρίνεις το καλό από το κακό. Θα σε οδηγήσει στα βήματα του Θεού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μιλήστε με το Θεό. Είναι πάντοτε ο Θεός εκεί να σε ακούσει. Διώξε τις ανάγκες τις σωματικές, γιατί εκείνη τη στιγμή όλα θα ξεσηκωθούν. Μην χάσεις τη μουρμούρα στην τηλεόραση, μην χάσεις ένα καλό τραγούδι, μια καλή εκπομπή. Ξέρετε, οι διάδεισαν τότε να πας να καπνίσεις, να κάνεις πράγματα, να πάρεις τηλέφωνο, τότε όλες οι ανάγκες σου θα βγουν. Πες αυτό το τεταρτό, δεν πάει να πιέσεις φωτιά το σπίτι, δεν θα πιέσεις ποτέ φωτιά. Δεν θα πάει να χτυπήσει το τηλέφωνο, δεν θα κουνηθεί θόρυ από εδώ. Εντάξει, άμα περιμένει τη μάνα σου να δει με τα ψώνια στο χέρι, δεν θα πει εγώ μισθού κόμπο σκύνη, δεν θα την ανοίξω. Μην φτάσουμε και στι ακρότητε που κάνουν μερικοί και χάνουν τι μανάδε του και του γονεί του και σε λέει Θεούσα. Δεν χρειάζεται να το παίζει Θεούσα με μια εξωτερική, ένα εξωτερικό περίβλημα που δεν έχει καμιά αξία για το Θεό. Η πραγματική χριστιανή ψυχή θυσιάζεται και τους άλλους. Εμείς δεν είμαστε για να δείχνουμε μόνο το κακό, αλλά και για να το αγκαλιάζουμε τον αμαρτωλό και να το δεχόμαστε, και όχι μόνο τον αμαρτωλό, και όλους τους ανθρώπους. Μην είμαστε, γι' αυτό προσευχόμαστε εδώ για όλους. Το κομποσκήνι είναι βοήθεια για μας, την ψυχή μας. Ενεργοποιούμε τη Θεία Χάρη, το φωτισμό, το Άγιο Πνεύμα, τα Ιορδάνια νερά, ο αγιασμός που σήμερα πήραμε όλοι, δεν έχει καμιά αξία, καμιά σημασία, αν δεν τον ενεργοποιήσει η διάθεσή μας, η προσευχή μας, η ψυχή μας, η λυτρωτική μας διάθεση, να λυτρωθούμε από τα δεινά, από τα μπερδέματα που έχουμε, από τις καταστάσεις που ζούμε, που δεν αγαπούμε κανέναν. Γιατί να έχω μίσος για τον αδερφό μου, για τη μαμά μου, για τον μπαμπά μου, για τα παιδιά μου, για τον άντρα μου, για τη γυναίκα μου, να τον βλέπω σαν διάβολο. Να μου πει μια κουβέντα το παιδί μου και να μην την αντέξω. Γιατί να μην ένας άνθρωπος τέτοιος που να μην σηκώνω τίποτα. Όλα γίνονται στον έσω άνθρωπο. Εκεί, από εκεί μέσα, οι λογισμοί πονηροί βγαίνουν. Γιατί καλλιεργούμε εκεί, όχι τη συζήτηση με τον Θεό, αλλά με τον αντίδικο, τον διάβολο. Και έρχονται οι λογισμοί εδώ, στο διανοητικό, και περνούν στην καρδιά όλοι. Και κάνουμε τον αμαρτωλό λογισμό επιθυμία. Και γινόμαστε
βουλιματίες και θέλουμε να φάμε την αμαρτία, να την καταπιούμε. Και λέει ο κόσμος που έχει ανακαλύψει τη μυστική κουβέντα με το διάβολο, πιο γλυκιά η αμαρτία. Το ξένο λέει πιο γλυκό. Το ξένο πιο γλυκό. Γλυκιά είναι η αμαρτία. Και βγάζουμε τραγούδια και τη ζωγραφίζουμε και την τραγουδάμε και την υμνούμε την αμαρτία, διότι είναι η μυστική κουβέντα του διαβόλου στην καρδιά μας που έχει επικρατήσει. Το λέμε κοσμοκράτορα το διάβολο, γιατί έχει πάρει, έχει πιάσει την καρδιά του καθενό μας και μας φαίνεται γλυκιά η αμαρτία, γιατί δεν έχουμε καμιά σχέση με τη γλύκα του Ιησού. Πόσο γλυκός είναι ο Ιησούς, γιατί δεν κουβεντιάζουμε μαζί του. Γιατί μας φαίνεται βάρος, και αυτό το κομποσχήνι μας φαίνεται βάρος. Βαρύ μας φαίνεται να πάμε να μιλήσουμε λίγο μαζί του. Και υπάρχουν χριστιανοί που δεν αφιερώνουν ένα δευτερόλεπτο να πούνε ένα κυρελέησο. Δευτερόλεπτο. Αποφεύγουμε πλήρως να έρθουμε τετατέτ με τον εαυτό μας. Να πιάσουμε από το αυτί, να πιάσω τον παπά Νικόλα και να το πω, κάτσε εδώ να κοβεδιάσουμε φιλαράκι. Τι κάναμε σήμερα? Εκείνο που, εκεί την κουβέντα που είπες, γιατί την είπες? Μήπως έκρυβε πολύ εγωισμό? Μήπως αυτό είναι που σε δέρνει? Μήπως σκέφτηκες άσχημα για τον αδερφό σου και αυτό σε έτρωγε και πάντα σκεφτόσουν άσχημα και δεν τον έβλεπες απέναντί σου και από μέσα σου ερχόταν αηδία? Γιατί? Για ψάξε, μήπως τον ζήλεψες? Μήπως έκανε κάτι καλό και δεν το δέχεσαι? Μήπως είναι ζηλιά, φθόνος? Μήπως έχεις αντιπάθεια επειδή αυτός ο αδερφός δεν σου μιλάει καλά, ξέρω εγώ, για τη σχέση σου, για τον άντρα σου, για τη γυναίκα σου? Αντίστοιχα, κάθισε και κουβέντιασαι με τον εαυτό σου. Δεν καθόμαστε να το κάνουμε αυτό, δεν το αντέχουμε. Δεν το αντέχουμε, γιατί φυσικά αν έχουμε ταπεινό φρόνημα και δεν πάμε να δικαιολογήσουμε, αλλά να ψάξουμε τα λάθη μας, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν πας να ζηλευτείς μπροστά σε άλλον, ψάξε τα λάθη σου. Μην πας και να λες, να είσαι μνησίκα και να λες, ω καλά, και λίγα τον είπα, έπρεπε να το πω και αυτά, έπρεπε να το πω και εκείνα, έπρεπε να το κάνω. Κάτσε, το λέμε και αυτό. Αλλά εδώ είσαι τέταρτο με τον εαυτό σου. Έλα στην πραγματικότητα, έλα στη βάση σου και συζήτα. Αυτά που θα αποτελέσουν, αυτά που θα βρεις, πρώτα απ' όλα πέσε στο Θεό. Θα σου βγει η ανάγκη να πεις, Χριστέ μου, τον εγωίσταρο που έχεις μπροστά σου, τον ζηλιάρη, τον φθονερό, τον εμπαθή, τον πόρνο. Σας έχω πει παλαιά ότι τι έργο θες να δεις? Γκαξτερικό, τσόντα, λοποδίτες, κωμωδίες, τραγικά, φιλίδωνα, όλα μέσα σου είναι. Πάρε αυτό είναι το κοντρόλ, το τηλεκοντρόλ της ψυχής είναι αυτό. Με αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει το φως μέσα του Θεού και να φωτίσει τα καταγώγια. Ξέρετε τι καταγώγια έχεις εδώ? Έχετε παίξει καμιά φορά Λάρι Κρόντ, έτσι την έργα? Λάρα Κρόφτ. Ναι, Λάρι Κρόντ. Λάρα Κρόφτ έχετε παίξει? Εγώ έχω παίξει, γιατί έβλεπα τα παιδιά μου μικρά πως έπαιζαν. Που έμπαιναν μέσα σε κάτι διαδρομές που έπρεπε να βρουν τρόπους να κατεβούν τα καταγώγια μέχρι και κάτι σε κάτι τάφους μέσα βρωμερούς και κάτι φίδια και κάτι. Όλα μέσα μας είναι. Όλα. Ξέρετε τι έχετε μέσα σας? Μου έρχεστε στην εξομολόγηση περισσότεροι χωρίς να ξέρετε τίποτα για τον εαυτό σας. Πάω εγώ λίγο να βάλω έτσι, να πάρω αυτό που έχουν οι αρχαιολόγοι, έχουν ένα μικρό τσαπάκι, μικρό, πολύ μικρό τσαπάκι. Ένα σαν σμίλι είναι. Και ξύνουν έτσι λίγο το χώμα. Εγώ λίγο, μόλις πάω να αρχίσω, από μέσα. Ο διάβολος δεν θέλει να τον ταράξεις, γιατί είναι κατηχητήριο. Δεν θέλει να τον ταράξεις, φωνάζει. Μη με ακουμπάς. Έστριψα τη βίδα λίγο. Πήγα να βιδώσω λίγο έτσι λίγο και αντέδρασε από μέσα. Γιατί μπήκε λίγο πιο βαθιά η βίδα. Όταν τη βιδώνεις μπαίνει, όταν τα ξεβιδώνεις βγαίνει. Εγώ ξεβιδώνω και βιδώνω αναλόγως. Όπως παλατζάρι, ας πούμε, ξεβιδώνω και βιδώνω. Το κάνω αυτό. Όπως το κάνει και ο γέροντας πάνω μου, και το κάνει. Και ο γέροντας πάνω μου το κάνει. Να σας πω τώρα για παράδειγμα, τις προάλλες, λέω γέροντα, τι να σε μαγειρεύσω να σε φέρω?
Τέλος πάντων, ήταν ακόμα ο καιρός μεταπισίας. Έφτιαξα και όλο το μετοχή, έφτιαξα 100 πισίας, να, ας πούμε. Και μπορώ να πω ένα πρωινό, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, μαγείρευα. Κουράστηκα ρε παιδί μου, είχα και άλλες δουλειές να κάνω. Ήθελα εγώ να μαγειρεύω και το μετόχι, είχα και άλλες δουλειές. Κουράστηκα με όλη μου την αγάπη. Με το που πηγαίνω με το πακέτο, μεταπισίας, με το που μου βλέπει ο γέροντας, που ήταν με άλλους δυο λαϊκούς εκεί, μου λέει, πω, εσένα ήθελα να δω, λέει, πρωί πρωί. Μου λέει, πάρτα και δρόμο, μου λέει. Λέω, μπορώ, λέω, αυτά να τα αφήσω μέσα και να σκοθώ να φύγω. Αυτό που είπες πολύ μ' άρεσε, να σκοθείς να φύγεις. Να τα αφήσω, άστα μέσα και δρόμο. Οκ. Okay. Πάντα αφήνω, γυρνάω πίσω, λέω, βγείτε λίγο εσείς οι λαϊκοί έξω. Δεν μου λες, του λέω, γέροντα. Αυτά που κάνω εγώ, κάνεις και εσύ. Αυτά τα κάνω εγώ στα πνευματικοπαίδια, τα δικά μου, λέω. Τα κάνεις και σε μένα. Ακόμα και σε αυτή την ηλικία που είναι και που έχω τόση εμπειρία μαζί του, μου τα φτιάχνει ακόμα. Μου τα φτιάχνει αυτά. Το θέμα είναι να έχεις τοποθετηθεί απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο, να βλέπεις την ταυτότητά σου και να βλέπεις τι επέμβαση έχει κάνει εδώ. Αυτό είναι το όλο το θέμα. Άσε τώρα την κουβέντα που είπε σήμερα, που είναι, δεν έχει καμιά αξία. Στην αναλύωτη αγάπη που έχουμε οι δυο μας, το να με μιλήσει έτσι. Και εγώ στη γυναίκα μου έτσι τη μιλάω πολλές φορές. Και στα παιδιά μου. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν τα αγαπάω? Είναι η ώρα της στιγμής. Είναι η ώρα που, όχι σαν γέροντος το κάνω αυτό, είναι μια ώρα δύσκολη, είναι μια ώρα άσχημη, μια ώρα που δεν είμαι καλά. Όμως η κατάσταση πρέπει να είναι σταθερή, δηλαδή να πατούν αυτά ακόμα. Είναι διάφορα πράγματα του χαρακτήρα μας που βγαίνουν, που δεν έχουν αξία. Μην πιάνεις εσύ από τη μια κουβέντα και χαλνάς όλο το προηγούμενο.